Ο επόμενος ομιλητής είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η εργασία, η επιμονή, η επένδυση πίσω από την προσωπική μας ανάπτυξη, όταν έχουμε το σωστό όχημα, φέρνει σίγουρα την επιτυχία. Όταν τον ακούει κανείς, αυτό που λέει είναι «αυτός είναι χαρισματικός και το έχει». Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι αυτός έγινε χαρισματικός και το απέκτησε. Πώς? Μετά από 21 χρόνια εκπαίδευσης πάνω στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην επικοινωνία, σε θέματα ηγεσίας, στη δικτύωση, έτσι κατάφερε να γίνει χαρισματικός και να λέμε όχι όλοι ουσιαστικά από πώς μας συνεπέρνει όταν μιλάει. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη κιόλα στιγμή είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στη δωρεάν εκπαίδευση που έχουμε στην OGI, μια και τα τελευταία 15 χρόνια κάθε χρόνο ταξιδεύει, έχει πάει σχεδόν σε όλες τις Ηπείρους και συμμετέχει σε παγκόσμια συνέδρια και παγκόσμια σεμινάρια. Τη γνώση του λοιπόν και την εμπειρία του όλη τη μεταφέρει κάθε χρόνο και σε εμάς. Τι έκανε όμως αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος είναι απόφυτος του οικονομικού της νομικής και ταυτόχρονα έκτιζε και την Plan B, όπως λέει, επιχείρησή του. Έτσι λοιπόν, αντί να γίνει ένας απόφυτος πανεπιστημίου, ο οποίος είναι άνεργος, ή ένας απόφυτος πανεπιστημίου, ο οποίος θα δουλεύει για 500 ευρώ, όπως χιλιάδες παιδιά σήμερα, εκείνος κατάφερε να αποκτήσει την οικονομική του ανεξαρτησία από τα 23 του χρόνια. Σήμερα λοιπόν έχει μια τεράστια ομάδα χιλιάδων ανθρώπων. Έχει κάνει ουσιαστικά μια επιχείρηση η οποία τζιράρει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Και πολύ σημαντικό είναι ότι έχει δημιουργήσει και πάρα πολλούς τιτλούχους στην ομάδα του σε όλες τις χώρες του κόσμου. Θα ήθελα με ένα πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα να υποδεχτούμε τον δικό μας πλανοβιτάριο, το πρώτο founder διαμάντη διεθνώς στην OGI, AML 3000+, τον κύριο Θοδωρή Κούτρη! Είστε πριντωμένοι! Ωραία, καθίστε. Επειδή ακούω μόνο τους μπροστά, είστε πριντωμένοι! Ναι! Ωραία, μην μιλάτε τώρα οι μπροστά, να ακούσουμε μόνο τους πίσω. Είστε πριντωμένοι! Ναι! Α, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, γιατί έχουμε ένα άγχος εμείς που είμαστε εδώ μπροστά, υπάρχουν τα φώτα και δεν σας βλέπουμε εκεί καθόλου. Και υπάρχει πολύ ησυχία από πίσω, οπότε, ξέρεις, λες, τι γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται εκεί πίσω. Εδώ τους μπροστά τους βλέπουμε κάπως με τα φώτα. Λοιπόν, συμφωνείτε ότι μέχρι τώρα είναι το καλύτερο συνέδριο που έχουμε κάνει ποτέ? Ναι! Ωραία. Είχαμε εκπληκτικές ομιλίες μέχρι τώρα. Γενικώς υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα, πολύ ενθουσιασμό. Συγχαρητήρια σε όλους και σε αυτούς που μιλήσαν και σε εσάς κάτω. Και πού να δείτε και τη συνέχεια. Στην επόμενη ομιλία, που είναι ο Κωνσταντίνος, θα σας ανακοινώσει στο τέλος κάποια. Κάποια πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω τι και πώς, αλλά επειδή ξέρω, είναι μεγάλες βόμβες. Εντάξει. Και αύριο έχουμε και συνέχεια. Αύριο θα είναι ένα τελείως εκπαιδευτικό, το πιο μάλλον εκπαιδευτικό μας κομμάτι. Συνήθως το Σάββατο έχουμε τα γιούχου και το ωραίο κλίμα, το φαν, και τις εκπαιδεύσεις αφήνουμε για την Κυριακή, γιατί την Κυριακή δεν έρχονται όλοι.
Που σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς δεν θα έρθετε αύριο, το ξέρουμε, γιατί θα γεμίσετε σήμερα. Θα πάρετε, έχετε πάρει ό,τι λες, εγώ γέμισα, δεν θέλω άλλο κτλ. Εντάξει, θα πας σπίτι σου, οκ. Okay. Αλλά για όλους όσους είστε ακόμα διψασμένοι, αύριο θα έχουμε πολύ, πολύ, πολύ γερές εκπαιδεύσεις. Yes! Yes! Ωραία, τέλεια. Πάμε να μπούμε στο θέμα μας. Κάπου πρέπει να έχω εγώ ένα κλικεράκι. Α, ωραία. Το θέμα μου εμένα έχει να κάνει με την ηγεσία. Πόσοι από εδώ θέλετε να γίνετε διαμάντια με τουλάχιστον 1000 ομάδα? Ωραία. Και επειδή πάλι δεν βλέπω τους πίσω, θα ξαναρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σηκώσετε χέρι, θέλω να απαντήσετε διαβοής, ναι. Που σημαίνει ότι θα απαντήσετε με χούα. Πριν απαντήσετε, επειδή μπορεί να έχουμε καινούριους ανθρώπους, να διευκρινίσω τι σημαίνει διαμάντι με 1000 ομάδα. Διαμάντι με 1000 ομάδα σημαίνει ότι έχεις ένα εξαψήφιο εισόδημα. Βγάζεις πολύ καλά λεφτά. Στην Ελλάδα θεωρείσαι πλούσιος. Αρχίζουν να ζητάνε δανεικά, φίλοι γνωστοί, όλοι αυτοί που δεν πιστεύαν σε σένα και τέτοια. Είσαι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε οικονομική και χρονική ανεξαρτησία. Πραγματικά αρχίζεις να κάνεις αυτό που θέλεις, με όποιον θέλεις, όταν το θέλεις, όπως θέλεις. Είναι πολύ, πολύ καλό επίπεδο. Το να είσαι διαμάντι, 100 δικές προσωπικές συστάσεις και να έχεις 1000 ομάδα, που δεν είναι κάτι το τεράστιο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Οπότε, να ρωτήσω τώρα, πόσοι από εδώ θέλετε, όντως έχετε στόχο, θα θέλατε να γίνετε διαμάντια 1000. Ωραία, τέλεια. Οκ, okay. Για να γίνουμε διαμάντια 1000, χρειάζεται λοιπόν να γίνουμε ηγέτες. Γιατί ουσιαστικά ηγέτης τι σημαίνει? Ηγέτης είναι αυτός ο οποίος ηγείται σε άλλους. Θα οδηγήσουμε ανθρώπους κάπου. Έχουμε στα χέρια μας ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και εμάς η δικιά μας δουλειά είναι να βγούμε έξω και να φέρουμε και άλλους ανθρώπους μέσα. Εντάξει, άρα έχουμε να κάνουμε με ηγεσία, είμαστε ένα σχολείο ηγεσίας. Εμείς εδώ εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτές. Για να εκπαιδεύσετε τους εκπαιδευτές, για να εκπαιδεύσετε τους εκπαιδευτές. Έτσι πάει. Οπότε σήμερα έχω κάποιες ερωτήσεις ρητορικές να κάνω πάνω σε τέτοια θέματα ηγεσίας. Και η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Είναι μια φάση της ζωής σου ή είναι ο τρόπος ζωής σου? Έχεις έρθει εδώ για να φύγεις ή έχεις έρθει για να μείνεις? Είσαι περαστικός ή είσαι μόνιμος κάτοικος του πλανήτη Plan B? Προσέξτε, τι σημαίνει είναι μια φάση της ζωής μου? Κάποιος λέει, τώρα παίζω μπάσκετ, παλιά έπαιζα γκολφ. Πια δεν κάνω καράτε, κάνω, ξέρω εγώ, το γύρισα στο κουνφού. Όλα αυτά είναι φάσεις. Οι άνθρωποι περνάμε διάφορες φάσεις. Είναι φυσιολογικό να περνάς κάποιες φάσεις. Αν είστε στο πρώτο σας συνέδριο εδώ, είναι η πρώτη φορά, είναι απολύτως δικαιολογημένο να περνάς τη φάση της φάσης. Δηλαδή, ακόμα εσύ μπορεί να μην έχεις αποφασίσει αν είσαι all in, αν είσαι 100%. Δηλαδή, μπορεί να μας βλέπεις όλους εδώ πορωμένους, ενθουσιασμένους κτλ. Και να είσαι λίγο. Μ' αρέσουν αυτοί εδώ οι τύποι, φαίνεται ότι έχουν πάρει κάτι. Αλλά. Okay. Έλα και αύριο, εντάξει, κάτσε να το δεις όλο. Αλλά αν δεν είστε στο πρώτο σας συνέδριο, αν έγινε το δεύτερο, τρίτο κτλ., για σας θα έπρεπε αυτό να είναι τρόπος ζωής. Τρόπος ζωής σημαίνει ότι εγώ είμαι η επιχείρηση και η επιχείρηση είμαι εγώ. Η επιχείρησή μου είναι προέκταση του εαυτού μου. Σκέφτομαι και κοιμάμαι την επιχείρησή μου. Δεν είμαι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, σπίτι, αυτό που κάνω στο πλάνο Α. Και μετά πας σπίτι και κάνεις switch off και κλείνεις το διακόπτη και λες, α, τώρα δεν δουλεύω, τώρα αυτός είναι ο χρόνος δικός μου. Εάν είσαι σε αυτήν εδώ τη δραστηριότητα, σε αυτήν εδώ την επιχείρηση, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε ωράριο εμείς. Τι εννοείς, Δωδωρή? Δουλεύεις 24/24. Η ερώτηση αυτή είναι πλάνο Α ερώτηση. Γιατί εμείς δεν δουλεύουμε. Εμείς είμαστε. Η επιχείρηση είμαστε. Εγώ είμαι η επιχείρησή μου. Όπου και αν πηγαίνω, είμαι η επιχείρησή μου. Η επιχείρησή σου πρέπει να είναι ο τρόπος ζωής σου. Όταν κοιμάμαι και όταν ξυπνάω, πραγματικά προσεύχομαι και δοξάζω τον Θεό που έχω αυτή την ευλογία που λέγεται OGI ή που λέγεται κοινότητα. Προσέξτε να δείτε. Εμένα και στην οικογένειά μου, σε αυτά τα 4-5 χρόνια μας έχει αλλάξει όλη μας τη ζωή. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι πολλά κομμάτια. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, είμαστε αρκετοί και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι.
Αλλά πρέπει κάποιος να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνουμε και πόσο σημαντικό είναι. Γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα που βγάζεις. Είμαστε ευγνώμονες για την εταιρεία, για την OGI, γιατί μας έχει δώσει ένα τεράστιο υπομόχλιο. Είναι ένα τεράστιο υπομόχλιο. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι ευγνώμων για την κοινότητα. Αυτή εδώ η κοινότητα είναι το μεγαλύτερο για μένα αγαθό. Το μεγαλύτερο προτέρμα αυτή τη στιγμή είναι η δύναμη αυτής εδώ της κοινότητας. Εμείς μαζί μπορούμε να κάνουμε παπάδες. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη πριν από 2-3 εβδομάδες και βρεθήκαμε εκεί με τους ηγέτες, τους έκανα μια ερώτηση και τους λέω: πρέπει να απαντήσετε στον εαυτό σας γιατί είναι απαραίτητο, απαραίτητο, γιατί είναι απαραίτητο το plan B στη ζωή σου. Πρέπει να το σκεφτείς. Πρέπει να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις μέσα σου γιατί αυτό το πράγμα είναι τόσο. Αν δεν το έχεις καταλάβει, μπορεί να σου πάρει λίγο καιρό. Αλλά ουσιαστικά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σου έχει δοθεί το σχέδιο απόδρασης. Είσαι φυλακισμένος μέσα σε μια φυλακή και πρόσεξε να δεις, εσύ ξέρεις ότι θα την κάνεις. Είσαι πολύ ιδιαίτερος. Σε αυτή τη φυλακή που είναι όλοι, γιατί υπάρχουν οι φυλακισμένοι και οι σκλάβοι και οι περισσότεροι έχουν συμβιβαστεί με την κατάστασή τους. Εσύ πλέον ξέρεις, έχεις ένα συγκεκριμένο οδηγίε, συγκεκριμένο σχέδιο που θα την κάνεις. Και γι' αυτό έχεις και το χαμόγελο του μισού εγκεφαλικού. Δεν είναι ολόκληρο χαμόγελο, γιατί δεν θέλεις να δείξεις ότι είσαι χαρούμενος μες στη φυλακή. Ναι, τρώμε ξύλο, ναι, μας μαστιγώνουνε, ναι, θα μας πούνε πότε θα πάμε στην τουαλέτα, πότε θα πάμε αυτό, πότε θα πάμε εκείνο, ναι, μπορώ να πάω. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά πλέον έχεις ελπίδα. Εσύ ξέρεις, όταν την τρως και τα λοιπά, υπάρχει η μισή φάτσα είναι δυστυχισμένη. Αλλά η άλλη μισή έχει ένα μικρό χαμογελάκι. Και έτσι ξεχωρίζουμε ένα τον άλλον, στον δρόμο. Δηλαδή, με το βουλέψεις και εγώ ότι κάποιος λίγο ξεφεύγει εδώ και τα λοιπά, λες, αυτός ξέρει. Είναι δικός μας αυτός. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσεις πόσο μεγάλο είναι αυτή η ευλογία. Τι πάμε να κάνουμε. Δεν είναι ότι απλά εμείς θέλουμε να αποδράσουμε. Εσύ νομίζεις ότι με το αποδράσεις τελειώνει εκεί. Παιδιά, την έκανα, άντε, γεια! Όχι! Εκεί αρχίζουν τα ωραία. Εκεί αρχίζουν τα ωραία. Γιατί το ένα στάδιο είναι να φύγεις εσύ, αλλά μετά με το που εσύ κερδίσεις την ελευθερία σου, ξέρεις τι κάνεις. Σε εκπαιδεύουμε πώς να ντύνεσαι ξανά φυλακισμένος, να ξαναμπαίνεις μες στη φυλακή και να αρχίζεις μετά να εκπαιδεύεις άλλους πώς να την κάνουν. Να δείχνει σε άλλους το σχέδιο απόδρασης. Και εκεί αρχίζει αυτό το κομμάτι που λέγεται συνεισφορά. Και η συνεισφορά, να ξέρετε, σημαίνει ευτυχία. Περισσότερο θα νιώσετε ευτυχισμένοι όταν θα βοηθήσετε άλλους ανθρώπους να φύγουνε, παρά όταν θα ελευθερωθείτε εσείς ίδιοι. Μπορεί κάποιος να μην το καταλαβαίνει τώρα, γιατί όταν εσύ πνίγεσαι και τα λοιπά, το μόνο που σκέφτεσαι είναι ωραία. Εντάξει, καλά όλα αυτά μεγάλα, αλλά εγώ θέλω να την κάνω. Εγώ, σωστά. Αλλά πίστεψέ με, μετά είναι κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες. Αν είναι μια απλή φάση στη ζωή σου, μια φάση στην οποία θα περάσει και τα λοιπά, εσύ είσαι ερασιτέχνης και αν είσαι ερασιτέχνης θα έχεις ερασιτεχνικά αποτελέσματα. Αν θες πραγματικά για ελευθερία, πρέπει να σοβαρευτείς. Ανέβασε το επίπεδό σου, ανέβασε τη δέσμευσή σου. Δεν πρόκειται να γίνει το διαμάντι με τα 1000 άτομα ομάδα, αν είναι φάση. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Πρέπει να αλλάξει το μέσα για να αλλάξει το έξω. Δεν μπορεί να απαιτήσει τα εξωτερικά να αλλάξουν αν δεν αλλάξει πρώτα το μέσα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, σταμάτα να φλερτάρεις. Παντρέψουμε. Μερικοί φλερτάρετε. Ρε εσύ, ξύπνα ρε, δεν είναι πρόβα αυτή, είναι η ζωή σου. Μη φλερτάρεις με την επιχείρησή σου, μη φλερτάρεις με την ελευθερία. Δεν φλερτάρουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παντρευτείς. Θοδωρή, τι λες τώρα, τα έχεις μπερδέψει λίγο. Εγώ νόμιζα ότι όταν φλερτάρεις είσαι ελεύθερος. Όταν είσαι παντρεμένος δεν είσαι ελεύθερος. Στα έχουν πει λάθος. Πλάνο Α λογική. Πραγματική ελευθερία είναι όταν δεσμεύεσαι, όταν παντρεύεσαι. Χαίρετε η Βίλη. Οι άλλοι παντρεμένοι δεν βλέπουν να χειροκροτάτε, έτσι.
Εγώ νόμιζα ότι πατρεμένοι θα το υποστηρίξετε αυτό, ρε παιδιά. Μπα. Μεγάλη φιλοσοφία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι κάνει στους γάμους σας εσείς. Αλλά εδώ, σε αυτόν εδώ το γάμο, εδώ είναι γάμος, παιδιά. Αν θες να είσαι ηγέτης, πρέπει να το δεις σοβαρά. Πρέπει να γίνεις επαγγελματίας και πρέπει να παντρευτείς το όνειρο, το στόχο, να δεσμευτείς για να πάει να γίνει δουλειά. Η άλλη ερώτηση είναι η εξής. Είσαι θερμόμετρο ή θερμοστάτης? Το θερμόμετρο τι κάνει? Το θερμόμετρο μετράει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ο θερμοστάτης ρυθμίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Όλοι έχουμε υπάρξει θερμόμετρα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Όλοι έχουμε υπάρξει θερμόμετρα. Στο περιβάλλον σου και τα λοιπά είναι δεδομένο ότι θα παίρνεις πράγματα. Έρχεται όμως η στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις όμως να γίνεις τι? Θερμοστάτης. Δεν μπορείς να είσαι θερμόμετρο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ξέρεις να έχεις το σχέδιο απόδρασης, να έχεις το χαμογελάκι και να είσαι θερμόμετρο. Δεν επιτρέπεται αυτό. Εσύ πρέπει στο περιβάλλον σου να είσαι ο πιο θετικός, ο πιο ελπιδοφόρος, ο πιο να πηγαίνεις είτε πας σε ένα πάρτι, σε ένα γάμο, σε αυτά κτλ. Και να φεύγεις από εκεί και όλοι να λένε: ρε, εσύ τι ωραίος τύπος αυτός, τι ωραία τύπης αυτή. Εσύ πρέπει να επηρεάζεις το περιβάλλον σου και όχι το περιβάλλον σου να επηρεάζει εσένα. Και είναι καθαρά θέμα απόφασης. Ως πότε θα επιτρέπεις το περιβάλλον σου να σε επηρεάζει? Υπάρχουν περιβάλλοντα τα οποία θες να σε επηρεάσουν, όπως είναι αυτό. Γι' αυτό και μαζευόμαστε και κάνουμε για συνέδρια. Γι' αυτό και λέμε διάβασε βιβλία, άκου ομιλίες. Να έχεις μια αναστροφή με θετικούς ανθρώπους. Ναι, να πάρεις και πρέπει να γεμίσεις. Πρέπει πρώτα εσένα το κερί σου να είναι αναμένο για να μπορέσεις να ανάψεις το κερί του αλουνού. Αλλά η δουλειά σου τελικά είναι, η δουλειά μας τελικά είναι να βγούμε εκεί έξω και να μιλήσουμε στους άλλους ανθρώπους και να τους επηρεάσουμε προς το θετικό. Δεν έχει σχέση μόνο με τη δραστηριότητά μας και την επιχείρησή μας. Δεν σου λέω εγώ πήγαινε σε ένα πάρτι και μίλα συνέχεια για την OGI. Όχι. Εγώ σου λέω πήγαινε και όπου πηγαίνεις να σε θυμούνται. Να είσαι η πιο θετική φατσούλα. Να έχεις πάντα κάτι καλό να πεις για τους άλλους. Να μην επιτρέψεις την αρνητικότητα. Διάβαζα μια στατιστική και λέει ότι το 87% του εγκεφάλου μας σκέφτεται αρνητικά. Έχετε καταλάβει ότι επιβιώνουμε με ένα 13%. 13% μόνο είναι θετικό. Είναι όλα φτιαγμένα για να σκέφτεσαι αρνητικά. Και τι κάνουμε εμείς εδώ μέσα τώρα? Ξέπλυμα. Ξέπλυμα εγκεφάλου. Γιατί πρέπει, γιατί εμένα αυτός είναι ο στόχος μου. Εγώ είμαι θερμοστάτης. Είναι συγκεκριμένο. Άλλο ερώτημα. Ξέρεις τι να κάνεις ή κάνεις ό,τι ξέρεις? Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουμε τι να κάνουμε. Πολύ λίγοι κάνουν αυτό που ξέρουν. Γι' αυτό και μας έχουν πει η γνώση λέει είναι δύναμη. Δεν είναι δύναμη. Η εφαρμοσμένη γνώση είναι δύναμη. Αν δεν πάρεις αυτά που ξέρεις να τα εφαρμόσεις πρακτικά, δεν έχεις καμία δύναμη. Μηδέν, τίποτα. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν 10 φορές τα βιβλία που έχω διαβάσει εγώ. Βλέπεις ανθρώπους τους οποίους συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιχειρηματίες και έχω δει φίλους μου πλάνο άνθρωπο να τους κρίνουν και να λέει «Ρε, κοίτα το βλάκα, ρε. Μα ο τύπος είναι άσχετος». Του λέω «Δες όμως πόσο πολύ έχει πετύχει και έχει ανθρώπους σαν εσένα στη δούλεψή του. Γιατί?» Ξέρεις, του λέω «Γιατί?» Η διαφορά σας είναι ότι αυτός ξέρει λιγότερα από σένα, αλλά αυτά που ξέρει, τι τα κάνει? Μπράβο. Αυτά που ξέρει, τα κάνει. Τα έχει εφαρμόσει. Εσύ του λέω «Μεγάλε, ξέρεις πάρα πολλά, αλλά δεν κάνεις τίποτα». Πολλά από λίγο ή λίγα από πολύ. Ωραίο. Τι σημαίνει αυτό? Κάνεις 1000 πράγματα από 5 φορές το καθένα ή έχεις 5 συγκεκριμένα πράγματα που τα κάνεις από 1000 φορές? Το δεύτερο φυσικά. Η επιχείρησή μας είναι πολύ απλή. Είναι συγκεκριμένες οι δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουμε. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να είσαι πτυχιούχος και αυτό και πανίσιο κτλ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Είναι 5-10 πράγματα. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κάνεις ξανά και ξανά και ξανά και σαν συνέχεια. Πολύ. Οι περισσότεροι δεν κάνουν αυτό. Οι περισσότεροι φτιάχνουν μια στρατηγική
και την κάνουν από λίγο. Εγώ τώρα αποφάσισα ότι θα πηγαίνω και θα κάνω πλάνα face to face. Μετά έρχεται από λίγο, α, δεν μου πάει αυτό. Του λέει, γιατί δεν σου πάει αυτό. Γιατί το δοκίμασα και δεν, και τα λοιπά. Τώρα θα τους πηγαίνω στο open. Α, λέω, ωραία. Πάμε για το open, πολύ καλή στρατηγική, πάμε για το open. Έρχεται μετά από λίγο, α, δεν δουλεύει το open. Του λέει, γιατί δεν δουλεύει. Το δοκίμασα και αυτό, νομίζω ότι θα κάνω webinar τώρα. Τώρα θα κάνω webinar. Του λέει, πολύ ωραία στρατηγική, πάμε για webinar. Μετά από λίγο, α, webinar δεν. Θα κάνω πληρωμένα webinar. Τελικά, μεγάλε, δεν θα κάνεις τίποτα. Γιατί κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, αλλάζει συνέχεια. Κράτα μία στρατηγική και κάντε να πολύ για να έχεις αποτέλεσμα, αν θες να λέγεσαι επαγγελματίας. Άλλο ερώτημα. Κάνεις πολλά που δεν πληρώνεσαι ή πληρώνεσαι πολλά που δεν κάνεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμένα οι γονείς μου ήταν στρατιωτικοί. Προέρχομαι λοιπόν από ένα υπαλληλικό περιβάλλον. Εμένα ο πατέρας μου είτε δούλευε 8 ώρες, είτε 10 ώρες, είτε 15 ώρες, θα έπαιρνε συγκεκριμένα λεφτά. Είτε ήταν ο καλύτερος αξιωματικός, ήταν ο χειρότερος αξιωματικός, θα έπαιρνε τα ίδια λεφτά. Έτσι μάθαμε στην οικογένειά μας. Ο πατέρας μου ήταν πάντοτε από τους καλύτερους, ήταν άριστος. Αλλά αυτό δεν είχε άλλη πολιτική στα οικονομικά. Ξέραμε ότι ζούμε με αυτά τα χρήματα και okay, θα κάνουμε τα κουμάδα μας αυτά τα χρήματα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα, να ξέρετε, προερχόμαστε από ένα υπαλληλικό λοιπόν background. Τώρα. Γιατί οι Έλληνες δεν ήμασταν έτσι παλιά. Αν γυρίσετε πολλά χρόνια πίσω, το μεγαλύτερο κομμάτι των Ελλήνων ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, δουλεύαν για τον εαυτό τους. Αλλά στις τελευταίες δεκαετίες μας έχουν γυρίσει σε υπαλληλική νοοτροπία. Όταν λοιπόν είσαι υπάλληλος, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις πώς γίνεται να κάνεις και να μην πληρώνεσαι. Και εκεί είναι που την πατάνε οι περισσότεροι. Γιατί ξεκινάνε μια επιχείρηση, ξεκινάνε μια δραστηριότητα. Και στην αρχή θα κάνεις πράγματα πολλά και δεν θα τα πληρωθείς. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με τη δικιά μας δραστηριότητα. Έχει σχέση με οποιονδήποτε επιχειρηματία. Αν πιάσετε έναν επιχειρηματία, όχι αυτοαπασχολούμενο, επιχειρηματία και τον ρωτήσετε, το ίδιο πράγμα θα σας πει. Ο κουμπάρος μου είναι επιχειρηματίας, άνοιξε ένα μαγαζί, έχει ρίξει 100.000 ευρώ για ένα μικρό μαγαζί στο κέντρο. Τα πρώτα χρόνια δεν έβγαζε λεφτά, έβαζε κιόλας λεφτά. Και το θεωρούσε απόλυτο φυσιολογικό. Και τώρα έχει αρχίσει αυτή η επιχείρηση να είναι κερδοφόρα. Τώρα έχει αρχίσει να βγάζει πολύ περισσότερα για αυτά που κάνει. Άρα θα περάσεις και από τα δύο αυτά στάδια και από τις δύο αυτές φάσεις. Αλλά πρόσεξε να δεις, ο ηγέτης έχει προσμονή για το δεύτερο. Ξέρει ότι θα έρθει το δεύτερο. Πρέπει να το ξέρεις. Δεν μπορείς να την πατάς κάθε φορά που έρχεται ο Λάκης και σου λέει «Ρε εσύ, τι κάνεις ρε, ακόμα τρέχεις ρε, πώς θα έβγαλες ρε αυτό το μήνα ρε». Άντε ρε Λάκη. Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Δεν καταλαβαίνει ρε παιδιά ο Λάκης. Δεν καταλαβαίνει. Εσύ όμως πρέπει να καταλαβαίνεις. Είσαι μια περιφερόμενη γενικότητα ή είσαι μια βαρισίμαντη ιδιαιτερότητα. Εάν σκέφτεσαι όπως σκέφτεται το 95%, εάν τρως ό,τι τρώει το 95%, εάν πίνεις ό,τι πίνει το 95%, εάν αντιδράσεις όπως αντιδράει το 95%, θα έχεις τα αποτελέσματα που έχει το 95%. Θα είσαι μια περιφερόμενη γενικότητα. Αυτό σημαίνει περιφερόμενη γενικότητα. Έτσι είναι ο περισσότερος κόσμος. Μα Θοδωρή, δεν θέλω εγώ, γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ θέλω να είμαι μια βαρισίμαντη ιδιαιτερότητα. Ωραία, άρχισε να φέρεσαι σαν βαρισίμαντη ιδιαιτερότητα. Γιατί αν είσαι βαρισίμαντη ιδιαιτερότητα, δεν σε νοιάζει καταρχάς η άποψη των περιφερόμενων γενικοτήτων. Δεν σε νοιάζει η άποψη του Λάκη. Δεν την εκλαμβάνεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου λένε πράγματα και να λες «Μα μου το είπε η θεία μου από το Σικάγο». Σοβαρά. Ρε εσύ, έλα εδώ ρε φίλε. Αυτή η θεία σου, θέλω εσύ να μου απαντήσεις. Πού θα την κατέτασες, ας πούμε, οικονομικά καταρχάς, στο 95% ή στο 5%. Μου λέει στο 95%. Άρα γιατί η γνώμη της έχει τόσο μεγάλη σημασία για σένα. Σκέψου το λίγο ακόμα. Σταμάτα λοιπόν να σε νοιάζει η γνώμη.
Αν έχεις να μου πεις, αν ήρθε ο Bill Gates και σου έδωσε κάποιο μυστικό, έλα να μου το πεις, θέλω και εγώ να το ακούσω. Αν έμαθες κάτι από τον Steve Jobs, θέλω και εγώ να το ακούσω. Αν έχεις έναν θείο, ο οποίος όντως είναι επιχειρηματίας και επενδυτής, σύμφωνα με τον Κιγιοσάκη, έχει ξεφύγει, έχει πάει από εκεί, από το άλλο ημισφαίριο, και ανοίξει το 5% και σου έχει πει κάτι, θέλω πάρα πολύ να τον ακούσω το θείο σου. Ας σταματήσουμε να αναδιπλασιάζουμε συμπεριφορές, σκεπτικό, νοοτροπία του 95%. Δεν θέλουμε να είμαστε μια περιφερειωμένη γενικότητα και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλουμε να είμαστε μια βαρισίμαντη ιδιαιτερότητα. Η πίστη έρχεται από την επιτυχία ή η επιτυχία έρχεται από την πίστη. Λένε λοιπόν πολλοί, εντάξει, καλά λέει αυτός, λέει, εντάξει, λέει, φυσιολογικό μου λέει και έχει αυτή τη στάση. Πιστεύει γιατί είναι πετυχημένος. Εγώ δεν ανησυχώ που δεν έχω την κατάλληλη ψυχολογία και δεν έχω κατάλληλη κατάληψη, γιατί άκου να δεις το Δωρή, όταν και εγώ γίνω πετυχημένος, θα πιστεύω πολύ. Έλα ρε Σύρι, high five ρε φίλε, το έχεις βρει. Πρώτα πιστεύεις, πρώτα έχεις την ψυχολογία, την ενέργεια και μετά έρχεται η επιτυχία. Μην μπερδευτείς ποτέ, είναι πάντοτε έτσι. Δεν μπορεί να περιμένεις να έχεις να θέσεις την ψυχολογία. Μου λέει, δεν είχα την ψυχολογία, γι' αυτό δεν πήγα να κάνω το πλάνο. Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν έχω φτιάξει την ψυχολογία μου. Δηλαδή, ρε εσύ, να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ περιμένεις να φτιάξεις την ψυχολογία σου για να κάνεις δράση ή κάνεις δράση για να φτιάξεις την ψυχολογία σου. Μου λέει, να κάνω δράση για να φτιάξω την ψυχολογία μου. Λέω, ναι. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Θα κάνεις δράση και θα φτιαχτεί η ψυχολογία σου. Θα κάνεις δράση πολύ και θα φτιαχτεί και η πίστη σου και η αυτοπεποίθησή σου. Αυτά είναι πράγματα που θα φτιαχτούν επειδή θα κάνεις πολύ. Αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω εδώ στη σκηνή και σας μιλάνε, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι, προσέξτε. Αλήθεια. Πάρτε συνέντευξη. Δείτε τους. Περάστε ένα 48ωρο μαζί τους. Δεν είναι τόσο ιδιαίτεροι άνθρωποι. Δεν έχουν τόσο μεγάλες διαφορές από εσάς. Εκτός το ότι κάνουν συνέχεια πολλά πράγματα για τη δραστηριότητά τους. Δράση. Δεν θα σταματήσουν, όπως έλεγε και η Μαρία. Δεν τους νοιάζουν τα όχι. Παίξε τώρα, πλήρωσε αργότερα ή πλήρωσε τώρα και παίξε αργότερα. Την πρώτη μου δραστηριότητα εναλλακτικής επιχειρηματικότητας την ξεκίνησα όταν ήμουν 18 χρονών. Και τότε είχα φτιάξει μια ομάδα η οποία ήταν όλοι μικροί, ήταν 20-25. Και τους έπαιρνα όλους και τους έλεγα, παιδιά, τώρα είναι η καλύτερη ώρα για μας. Δεν έχουμε σκυλιά, δεν έχουμε γατιά, δεν έχουμε γυναίκες. Μου λέει, γιατί οι γυναίκες είναι πρόβλημα? Του λέω, είναι πρόβλημα, θα το δεις μετά. Δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε γενικά πράγματα τα οποία μας τρώνε χρόνο. Τώρα ρε παιδιά, τώρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να γίνουμε οικονομικά ανεξάρτητοι. Γιατί πάντοτε πίστευα στο ρητό που λέει, σκάψε το πηγάδι πριν χρειαστείς το νερό. Σκάψε το πηγάδι πριν χρειαστείς το νερό. Περάσαν τα χρόνια, οι περισσότεροι δεν ακολουθήσαν αυτό που τους έλεγα. Με μερικούς είμαστε ακόμα φίλοι, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Και τι τους λέω εγώ τώρα, ό,τι σας λέω και εσάς. Τώρα, δεν είναι, μη σκέφτεσαι, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Τώρα, πλήρωσε τώρα. Γιατί οι ευθύνες αυξάνονται. Με αυτούς που ήμασταν τότε φοιτητές, τώρα όλοι αυτοί έχουν γυναίκες, παιδιά, υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Υπάρχει ένα ρίσκο να ταυτίσεις στην πορεία. Γι' αυτό πλήρωσε τώρα. Είναι πιο εύκολο να γεννήσεις κάποιον ή να αναστήσεις κάποιον. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι και τα δύο είναι πολύ δύσκολα. Πόσες γυναίκες έχετε ευλογηθεί να γεννήσετε τουλάχιστον ένα παιδί? Ωραία, ένα χειροκρότημα, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Είναι από τα δυσκολότερα πράγματα. Πόσοι εδώ έχουν αναστήσει κάποιον? Okay. Λοιπόν, τι σχέση έχει αυτό με τη δραστηριότητά μας? Θα σας πω τι σχέση έχει. Στη δραστηριότητά μας και εμείς γεννάμε και εμείς ανασταίνουμε. Γεννάω σημαίνει γράφω ένα καινούριο.
Ανασταίνω σημαίνει αυτός που μου πέθανε, προσπαθώ να τον επαναφέρω. Ο τύπος ο οποίος τον είχε, ήταν στην ομάδα σου. Και είναι ζόμπι τώρα, είναι αυτό, είναι στην κατάσταση με dead, είναι αυτό κτλ. Εσύ εκεί, να τον αναστήσεις. Και λέμε, τι είναι πιο εύκολο. Είναι πάντα πιο εύκολο να φέρεις καινούριους ανθρώπους. Να γεννήσεις από τον αναστήσεις. Μην ξοδεύεις όλη σου την ενέργεια εκεί. Αν είσαι ηγέτης, ο ηγέτης είναι μπροστάρης. Δεν μπορεί να είσαι ηγέτης και να μην κάνεις κάθε μήνα να συστήνεις πελάτες, κάθε μήνα να συστήνεις συνεργάτες. Σε προσωπική γραμμή και στο βάθος. Αυτό σημαίνει ηγέτης. Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα ή η εξάσκηση φέρνει τη μονιμότητα. Πόσες φορές έχετε ακούσει ότι η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα? Δεν ισχύει αυτό. Η τέλεια εξάσκηση φέρνει την τελειότητα. Αν κάνεις 1000 πλάνα λάθος, θα έχεις 1000 φορές ένα λάθος αποτέλεσμα. Αν εσύ έχεις μια λάθος συνταγή για ένα γλυκό και τις κάνεις 1000 φορές, θα κάνεις 1000 φορές το γλυκό λάθος. Άρα η εξάσκηση φέρνει τη μονιμότητα. Που σημαίνει τι για τη δικιά μας δραστηριότητα? Συμβουλευτική. Ποια ήταν η τελευταία φορά που έκατσες με τον ανάδοχο ηγέτη σου, πραγματικά ηγέτη σου, έναν άνθρωπο που θαυμάζεις, να κάνεις συμβουλευτική? Α, λέει, τι λες τώρα, συνέχεια κάνω. Σοβαρά, με ποιο κάνεις συμβουλευτική? Α, λέει, κάνω με τον τάδε, αυτός το ξέρει. Αν το ρωτήσουμε αυτόν, αυτός ξέρει ότι κάνεις συμβουλευτική ή το νομίζεις μόνο εσύ? Ποια ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε για συμβουλευτική? Ποια ήταν η τελευταία φορά που βάλατε ένα στόχο? Ποια ήταν η τελευταία φορά που κάθισες με τον άνθρωπο που κάνει στρατηγική και συμβουλευτική να δείτε μαζί το πώς κάνεις το πλάνο, την πρόσκληση, την επακολούθηση? Μα λέει, κάτσε ρε Θωρή, αυτά εγώ τα ξέρω. Ρε εσύ, είμαστε σε εξέλιξη, είσαι παρόν. Το ξέρεις ότι ο άνθρωπος που κάνεις εσύ συμβουλευτική μπορεί να είναι δεδομένο ότι αν είναι έξω στη δράση έχει ανεβάσει το επίπεδο της πρόσκλησης του, έχει ανεβάσει το επίπεδο που κάνει καλύτερο πλάνο, κάνει καλύτερη επακολούθηση. Αν αυτά τα συζητήσατε πριν ένα χρόνο, σήμερα τα κάνει καλύτερα και διαφορετικά. Ποια ήταν η τελευταία φορά που κάθεσες μαζί του λοιπόν να τα δείτε αυτά? Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για αυτά που ξέρεις, μέχρι να ξέρουν ότι ενδιαφέρεσαι. Είμαστε στην επιχείρηση των σχέσεων, χτίζουμε σχέσεις. Κανένας δεν θα σε ακούσει αν δεν καταλάβει πρώτα τι, ότι έχεις γνήσιο ενδιαφέρον για αυτόν. Γι' αυτό και λέμε, ρε παιδιά, δεν δείχνουμε πλάνα, καλύπτουμε ανάγκες. Ξέρεις τις ανάγκες του υποψηφίου σου, ξέρεις τις ανάγκες του συνεργάτη σου. Όταν μιλάς με έναν άνθρωπο, εσύ έχεις καταλάβει ποιο είναι το όνειρό του, τι θέλει να κάνει στη ζωή του, ποιες είναι οι φοβίες του. Τι είναι αυτό από το οποίο θέλει να ξεφύγει. Έχεις κουβεντιάσει μαζί του σε αυτό το επίπεδο. Μα λέει, αυτές είναι, Θοδωρή, είναι δύσκολες ερωτήσεις. Σοβαρά, αυτές οι ερωτήσεις όμως χτίζουν τη σχέση σε βάθος. Πρέπει να είσαι ειλικρινής. Αν χρησιμοποιήσεις ή αν πας να χρησιμοποιήσεις την επιχείρηση αυτή απλά για να βγάλεις λεφτά, οι άνθρωποι θα το καταλάβουν και θα φύγουν. Πρέπει να είσαι διάφανος, ειλικρινής και πραγματικά να σε ενδιαφέρει ο άλλος για να σε εμπιστευτεί, να σου ανοιχτεί. Δεν είναι σημαντικό να πιστεύουν όλοι το όραμά σου, αλλά είναι σημαντικό να πιστεύουν όλοι ότι πιστεύεις το όραμά σου. Νούμερο 1. Έχεις ένα ξεκάθαρο όραμα. Ένα ξεκάθαρο όραμα. Έχεις ξεκάθαρο όραμα. Νούμερο 2. Αν έχεις, το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Ο κύκλος σου, όλοι ξέρουν το όραμά σου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος επικοινωνείς το όραμά σου. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς. Στάζεις αυτό που λέμε όνειρο και όραμα. Η μαμά σου ξέρει το όραμά σου. Άμα τη ρωτήσουμε, ξέρει. Γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς δεν υπάρχει κατεύθυνση, δεν υπάρχουν ηγέτες. Οι άνθρωποι μας αρέσει να ανήκουμε σε κοινότητες και μας αρέσει να βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να προχωράνε. Οι άνθρωποι θα σε ακολουθήσουν εάν καταλάβουν ότι πιστεύεις το όραμά σου. Πρόσεξε. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν με το όραμά σου, δεν χρειάζεται να έχετε το ίδιο όραμα, δεν χρειάζεται να έχετε το ίδιο όνειρο. Αλλά αν καταλάβουν ότι εσύ ξέρεις τι κάνεις, ότι ξέρεις που πας, έχεις μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα έρθουν άνθρωποι κοντά σου. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Που σημαίνει ότι άρχισε να το επικοινωνείς. Προσδιορίσε το. Γράψε ποιο είναι το όραμά σου, ποιο είναι το θέλος, τι θες να κάνεις στη ζωή σου.
Και άρχισε μετά αυτό να το επικοινωνείς. Ένα κοπάδι προβάτων με αρχηγό ένα λιοντάρι ή ένα κοπάδι λιονταριών με αρχηγό ένα πρόβατο. Είναι μια αραβική, νομίζω, παροιμία, η οποία λέει ότι ένα κοπάδι προβάτων με αρχηγό ένα λιοντάρι μπορεί να νικήσει ένα στρατό λιονταριών με αρχηγό ένα πρόβατο. Ένα στρατό. Η αξία του ηγέτη, η αξία του αρχηγού, όλα ξεκινάνε από τον ηγέτη. Όλοι εδώ μέσα είστε ηγέτες. Θοδωρή, τι, εγώ ηγέτης, εγώ είμαι μόνος μου στο συνέδριο. Είσαι ηγέτης. Το ότι δεν έχεις ηγηθεί ακόμα σε άλλους, είναι αυτό. Ο γιος μου είναι 17 μηνών. Και είναι στη φάση τώρα που έχει αρχίσει, του έχει μάθει η μητέρα του τα ζωάκια. Οπότε του λέμε, ξέρω εγώ, πώς κάνει το παπάκι. Πα. Μπράβο, Σταύρο. Πώς κάνει η κοτούλα. Κο. Και έχει μάθει τώρα το λιοντάρι. Του λέμε, πώς κάνει το λιοντάρι. Και κάνει wow. Και έχω αρχίσει λοιπόν εγώ και του λέω, σε φάσεις που πάει να γκρινιάξει, που αυτό, που θέλει η μάνα του βάλει, ξέρω εγώ, εκείνο το να καθαρίσει μύτη και τα λοιπά, και αυτός δεν θέλει, και σε διάφορες φάσεις. Και του λέω, Σταύρο, δεν είσαι παπάκι. Δεν είσαι κοτούλα, είσαι λιοντάρι. Wow. Θα μου πεις, καλά, είναι 17 μηνών. Έλεος. Όχι. Τώρα, από μικρός, όλα ξεκινάνε από... Θέλω να σας πω ότι είστε λιοντάρια. Και πώς κάνουν τα λιοντάρια? Μπράβο. Λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβετε λοιπόν ότι ο ηγέτης είναι μπροστάρης, ότι ο ηγέτης θα βγει έξω και θα κάνει πράγματα και δεν περιμένει. Και ότι αν εσύ είσαι τέτοιος, μπορείς να οδηγήσεις πάρα πολλούς ανθρώπους σε αποτέλεσμα. Εάν εσύ είσαι. Πάμε να δούμε λοιπόν τις αρετές του ηγέτη. Μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες γι' αυτό, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα τις πω γρήγορα. Συνέπεια. Ο ηγέτης είναι συνεπής. Σε τι είναι συνεπής? Στο λόγο του. Όταν λες ότι θα κάνεις κάτι, το κάνεις. Στο χρόνο του. Όταν λες ότι θα είσαι εκεί, να είσαι εκεί την ώρα που είπες. Και στην εικόνα που προβάλλεις. Εσύ όταν μιλάς για τον εαυτό σου, δημιουργείς μια εικόνα. Πρέπει να είσαι συνεπής σε αυτήν εδώ την εικόνα. Είναι εκπαιδεύσιμος. Είναι διδάξιμος. Ο ηγέτης δεν είναι ψωνάρα. Δεν νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Ο ηγέτης ξέρει ότι η εκπαίδευση, ότι θα είναι μαθητής διαβίου. Συνέχεια. Γι' αυτό και αν δείτε η ηγεσία σας σημερινή, είμαστε εδώ και τα λοιπά, σε 2-3 εβδομάδες έχουμε κλείσει αεροπλάνα, ιστούς και τα λοιπά και φεύγουμε για Las Vegas, για Αμερική. Πόσοι από εδώ θα έρθετε στο Las Vegas? Ωραία. Για να πάμε να δούμε άλλο συνέδριο. Με χιλιάδες ανθρώπους. Με ανθρώπους που έχουν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί συνέχεια δεν πάβουμε να εκπαιδευόμαστε. Άρχεστε μαθών άρχην επιστήσει, λέγανε στην... Ναι, στη σχολή Ευελπίδων το λένε, αλλά τέλος πάντων. Άρα ο ηγέτης είναι εκπαιδεύσιμος και είναι διδάξιμος. Είναι αποτελεσματικός. Τι σημαίνει ότι είναι αποτελεσματικός? Ότι θέλει όταν θα βγει από το σπίτι του, όταν θα ξοδέψει μία ώρα για να πάει να κάνει ένα ραντεβού, δεν χαζολογεί, δεν το κτλ. Απαιτεί ένα αποτέλεσμα. Είναι εστιασμένο στο αποτέλεσμα. Έχει σταθερότητα. Δεν έχει ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Είναι σταθερός. Είναι ακέραιος. Οι άλλοι μπορούν να στηριχτούν πάνω του. Είναι ειλικρινής. Η ειλικρίνεια χτίζει σχέσεις. Under promise, over deliver. Κάνει περισσότερα από αυτά που υπόσχεται. Αυτό σημαίνει ειλικρίνεια. Είναι υπεύθυνος. Εστιάζει. Η δύναμη της εστίασης. Άλλο η φλόγα. Έτσι, άμα την φλόγα την εστιάσει, έχει τεράστια δύναμη. Ο ηγέτης έχει την ικανότητα να μπορεί να κλείσει τα αριστερά και τα δεξιά και να εστιάσει σε κάτι. Ο ηγέτης έχει πάθος. Πάθος. Και όταν έχεις πάθος πρέπει να φαίνεται. Μερικοί πρέπει να κάνετε εξάσκηση. Κλείσου στην τουαλέτα, να μην σε βλέπει κανένας. Κοιτάξου τον καθρέφτη και πες, εκδήλωσε το πάθος σου, αγόρι μου! Γιατί έχεις φάει τόσες κλαπάτσες και τόσο τέτοια, έχεις συμβιβαστεί ρε παιδάκι μου και μερικοί είμαστε πολύ καθώς πρέπει. Εγώ ήμουνα έτσι, ήμουνα ένας πολύ καθώς πρέπει. Γιατί μεγάλωσα στη στρατιωτική οικογένεια. Έπρεπε να μάθω να μπορώ να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου και το πάθος μου. Αλήθεια, δεν ήμουν έτσι. Με βλέπετε τώρα.
Δώσε άδεια στον εαυτό σου λοιπόν να εκφράσει το πάθος σου. Είναι δεδομένο ότι έχεις πάθος. Δεν μπορεί να είσαι εδώ σήμερα και να μην έχεις πάθος. Είναι δεδομένο ότι έχεις πάθος. Δέσμευση. Ο ηγέτης ξέρει να δεσμεύεται. Παντρεύεται, δεν φλερτάρει. Πίστη. Η πίστη είναι σιγουριά. Η πίστη είναι μαγνήτης. Επικοινωνία. Είναι επικοινωνιακός. Είναι συσχετίσιμος. Ενθουσιασμός. Τι σημαίνει ενθουσιασμός? Εν Θεό και ουσία. Η ουσία μέσα στο Θεό. Υπομονή. Επιμονή. Θάρρος. Ομαδικό πνεύμα. Ο ηγέτης είναι ομαδικός. Δεν είναι εγωιστής. Δεν τον νοιάζει ποιος θα βάλει τον γκολ, ποιος θα φταίει κτλ. Θέλει. Πάμε ρε παιδιά, να βγει το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ομαδικός παίκτης. Όχι, όχι, θέλω να φανώ εγώ, βρε. Έχει αντοχή. Η μεγαλύτερη αρετή του πολεμιστή είναι η αντοχή. Δεν τα παρατάει. Αυτό σημαίνει αντοχή. Είναι εκεί. Ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και τα λοιπά, αντέχει. Είναι ευέλικτος στις καταστάσεις. Είναι προσαρμοστικός. Έτσι χρειάζεται. Η ζωή είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να το κάνεις αυτό. Ξεκινάς κάτι και τα λοιπά, θα σου έρθουν από εδώ, θα σου έρθουν από εκεί. Πρέπει να μπορείς να είσαι ευέλικτος. Έχει χιούμορ. Δεν παλεύεται η ζωή χωρίς χιούμορ. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε μπόλικο από αυτό. Έχει πειθαρχία. Πείθεται στις αρχές. Η πειθαρχία ευπραξίας μήτυρ. Είναι ευγενής και όχι αγενής. Ανεκτικός, αποφασιστικός, θετικός, προφανώς, ηθικός και έχει ισορροπία. Ισορροπία. Ισορροπία σημαίνει δεν είναι ότι απλά κοιτάει κάποιος να βγάλει χρήματα. Πρέπει να έχει ισορροπία και στο οικογενειακό κομμάτι, στο πνευματικό κομμάτι, στο οικονομικό κομμάτι, στο φυσικό κομμάτι. Αυτό σημαίνει ισορροπία. Έχει μια ισορροπία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ότι τα έχεις σε ένα επίπεδο και πάει και τελείωσει. Όλοι τα δουλεύουμε σε κάποιο επίπεδο. Εγώ θα σας έλεγα, βγάλετε μια φωτογραφία και καθίστε σήμερα στο σπίτι σας, στο κάθε ένα από αυτά και βαθμολογήστε τον εαυτό σας από 0 έως 10. Εσύ τι πιστεύεις? Και μετά, αν είσαι παντρεμένος, ρωτά τη γυναίκα σου για σένα. Αγάπη, εγώ στην υπομονή μου έχω βάλει 9. Εσύ τι μου βάλες? 3, μεταξεταστέως. Και για να τελειώσουμε. Τα 5 επίπεδα της ηγεσίας. Σύμφωνα με τον Maxwell. Ο Maxwell, να ξέρετε, είναι ένας από τους. Βασικά είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο σε θέματα ηγεσίας. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε του Maxwell. Αν πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο και πείτε Maxwell κτλ., είναι ένα ολόκληρο βιβλιοπωλείο. Έχει γράψει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 100 τόσα βιβλία. Είναι ένας από τους ομιλητές που θα είναι στο Las Vegas. Μιλάει λοιπόν για τα 5 επίπεδα ηγεσίας. Το πρώτο επίπεδο ηγεσίας, να ξέρετε, είναι είμαι ηγέτης λόγω θέσης. Η θέση μου σε έναν οργανισμό, σε έναν πυραμιδικό οργανισμό, με κάνει ηγέτη. Άρα οι άνθρωποι με ακολουθούν επειδή πρέπει να το κάνουν. Αυτό είναι ένα επίπεδο ηγεσίας, είναι το πρώτο επίπεδο ηγεσίας. Στο στρατό, οι άνθρωποι είναι έτσι. Στις εταιρείες, οι άνθρωποι μπορεί να είναι ηγέτες και να έχουν το πρώτο επίπεδο ηγεσίας. Το δεύτερο επίπεδο ηγεσίας είναι λόγω συνένεσης, λόγω διαπροσωπικών σχέσεων. Οι άνθρωποι, λέει, σας ακολουθούν γιατί το θέλουν. Είσαι καλύτερος ηγέτης όταν αυτοί που σας ακολουθούν το κάνουν γιατί το θέλουν και όχι επειδή πρέπει να σας ακολουθήσουν. Το τρίτο επίπεδο ηγεσίας είναι λόγω παραγωγής. Τα αποτελέσματα που έχεις. Οι άνθρωποι, λέει, θα σας ακολουθήσουν για τα αποτελέσματα που έχετε, για αυτά που έχετε προσφέρει στον οργανισμό, στην κοινότητα. Κάποιοι εδώ μέσα έχουν αυτό το τρίτο επίπεδο ηγεσίας. Και λες, ναι ρε εσύ, αυτός, μπράβο, εγώ είμαι μαζί του κτλ. Γιατί κάνει, γιατί είναι μπροστά, γιατί τα κάνει όλα ρε εσύ. Μου γουστάρω να είμαι με αυτόν. Πρέπει να εξελίξουμε το επίπεδο ηγεσίας μας. Τέταρτο επίπεδο ηγεσίας. Εξέλιξη ατόμων, λόγω αναπαραγωγής. Οι άνθρωποι σας ακολουθούν για τα πράγματα που έχετε κάνει για αυτούς. Και το πέμπτο επίπεδο ηγεσίας είναι η ηγετική φυσιογνωμία, όπου οι άνθρωποι ακολουθούν για αυτό που είστε και για αυτό που αντιπροσωπεύετε. Η ηγετική φυσιογνωμία, πέμπτο επίπεδο ηγεσίας, είναι ελάχιστοι άνθρωποι παγκοσμίως και στην ιστορία γενικώς. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία. Ποια είναι η δικιά μας δουλειά? Η δικιά μας δουλειά είναι να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε τα επίπεδα ηγεσίας. Στο δεύτερο επίπεδο ηγεσίας σε αγαπάνε. Αγαπάνε τον ηγέτη. Το τρίτο επίπεδο ηγεσίας θαυμάζουν τον ηγέτη. Και το τέταρτο επίπεδο ηγεσίας πιστεύουν τον ηγέτη. Σε ποιο επίπεδο ηγεσίας θέλουμε να φτάσουμε εμείς? Στο καλύτερο που μπορούμε να φτάσουμε. Ο σκοπός είναι
να πάμε να γίνουμε διαμάντια. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, θέλω να καταλάβετε το εξής. Συνειδητά ή ασυνείδητα επηρεάζεται ζωές ανθρώπων που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Ανθρώπων που δεν έχουν γεννηθεί. Αυτό που έχουμε είναι πολύ πολύ μεγάλο. Πρέπει να το αγαπήσουμε, να το προστατεύσουμε και να το κάνουμε γνωστό παντού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και go time. Να είστε καλά.